Αρκετοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ήρθαν πάνω και είπαν ότι κοιτάνε τους πολίτες στα μάτια. Αλήθεια, τι τους λέτε? Τους λέτε ότι δεν θα προστατεύετε την πρώτη κατοικία, τα εργαλεία της δουλειάς τους, ότι δεν κάνατε καλό κουμάντο, γι' αυτό θα βρεθείτε στον δρόμο? Αυτό τους λέτε? Ότι δεν θα καλύψετε τις απώλειες που είχατε ποτέ σε όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης? Ότι χάσατε, ξεχάσατε? Ότι θα δουλεύετε όποτε και όπως θέλει η επιχείρηση, με δραστικά ωράρια, μισθό και ζωή? Ότι ο μισθός και η σύνταξη μέσα από το μηχανισμό αναπροσαρμογής που έχετε εφεύρει εσείς αλλά και προηγούμενοι θα είναι πάντα στα επίπεδα των δημοσιονομικών αντοχών, δηλαδή έως εκεί που δεν κινδυνεύουν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων? Αυτό τους λέτε? Λέτε στους αυταπασχολούμενους ότι η θηλιά των χρεών θα σφίγγει συνέχεια και θα τους πνίγει, γιατί δεν είστε διατεθειμένοι να διαγράψετε, να τους ανακουφίσετε? Ότι η 13η και 14η σύνταξη και ο 13ος και 14ος μισθός δεν θα επανέλθουν, γιατί αυξάνουν το κόστος, μειώνουν τα κέρδη και υπονομεύεται η ανταγωνιστικότητα? Αυτό τους λέτε? Ότι τα όρια ηλικίας θα ανεβαίνουν και θα δουλεύετε ως το θάνατο, γιατί έχουμε δημογραφικό πρόβλημα? Αλήθεια, το δημογραφικό πρόβλημα δεν είναι απότοκο της πολιτικής σας? Δεν είναι, κύριε Υπουργέ? Όχι. Μάλιστα. Τα νέα ζευγάρια δεν ζουν τις συνέπειες της άγριας επίθεσης στο εισόδημά τους, στα υπόλοιπα δικαιώματα? Δεν βάζετε κλειδαριές στο γάλα των παιδιών, στα σούπερ μάρκετ και το δικαιολογείτε, όταν δεν μπορεί να πάρει ούτε γάλα στο παιδί του? Δεν είναι αποτέλεσμα αυτής της άγριας πολιτικής σας? Και βάζετε και χίλιες προϋποθέσεις για τη στήριξη, για αυτό το επίδομα του παιδιού, γιατί η πολιτική για την παιδεία, την υγεία, δεν οδηγεί στη γενικευμένη παρεμβατοποίηση, με αποτέλεσμα να στερείται τη μόρφωση και την υγεία στο λαό? Η πολιτική σας ήδη δεν είναι ουδέτερη, είναι βαθιά ταξική, όπως και των άλλων κομμάτων που κυβέρνησαν πριν από εσάς. Όποια πλευρά της ζωής του λαού κι αν πάρουμε, θα δούμε ανατροπές που έγιναν από όλες τις κυβερνήσεις για να αλληλοποιηθούν οι επιλογές του κεφαλαίου. Το κύριο ζήτημα που υλοποιήθηκε όλη την περίοδο της κρίσης και συνεχίζει, αφού μονιμοποιήθηκαν από εσάς, είναι ο μισθός, οι συντάξεις, τα εργασιακά δικαιώματα, είτε αφορούν τον ημερήσιο χρόνο εργασίας, είτε την πλήρη και σταθερή εργασία, τις συλλογικές συμβάσεις και άλλες κατακτήσεις. Χρέος και κρίση φορτώθηκαν στις πλάτες της πλειοψηφίας του λαού για να βγει όχι μόνο αλόβητη, αλλά και κερδισμένη η αστική τάξη που υπηρετείται. Η ανεργία, η φτώχεια και η εξαθλίωση διευρύνθηκε. Ο μισθός των εργαζομένων σήμερα είναι μικρότερος από το 2009. Είναι δικό σας κατόρθωμα, όλων σας. Και όπως συνάγεται από την πολιτική σας, αν δεν την ανατρέψει η εργατική τάξη με τους αγώνες της, θα συνεχίσει ο μισθός να είναι τόσο όσο να διασφαλίζει την κερδοφορία. Το ίδιο γίνεται με τις συντάξεις. Η κρίση για την αστική τάξη αποδείχθηκε ευκαιρία και το πολιτικό της προσωπικό έβαλε στο χέρι τα αποθεματικά, ό,τι είχαν απομείνει δηλαδή από το πλιάτσικο που έκαναν τόσα χρόνια. Για να προχώρησε ταυτόχρονα η απαλλαγή τους των επιχειρηματικών ομίλων από τη συμμετοχή τους στην ασφάλιση, όπως και του κράτους. Οι συνταξιούχοι, την αστική τάξη και τα κόμματά της είναι κόστος, φύρα. Δεν πεθαίνουν κιόλας, λέτε. Και το έχουν πει αρκετοί. Να μην πω τα ονόματά τους εδώ, ποιοι το έπανε. Άνθρωποι που χειρίστηκαν το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Από τη συνθήκη του Μάστρικτ και μετά έχουν περάσει δεκάδες ασφαλιστικοί νόμοι. Κύριος στόχος, η αύξηση των ορίων ηλικίας για τη σύνταξη, η μείωση των συντάξεων, η μείωση συμμετοχής εργοδοτών και κράτους στην ασφάλιση, η εφαρμογή του κεφαλαιοδοτικού συστήματος με πρωτοπόρο τον κύριο Τσακλόγλου και την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, αλλά ήταν εισηγητής. Οι εισφορές των εργαζομένων θα επενδύονται
σε υψηλό, μεσαίο και χαμηλό ρίσκο στα διάφορα χρηματιστηριακά προϊόντα. Αυτή η πολιτική είναι εχθρική για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους αυταπασχολούμενους. Την βιώνουν, οργίζονται και αγανακτούν. Αυτή η οργή χρειάζεται να γίνει συμμετοχή στον αγώνα για την ανατροπή αυτής της πολιτικής, όπως και για τον παραμερισμό όλων των πολιτικών δυνάμεων που υπονομεύουν τη ζωή τους για να θωρακίζουν τα κέρδη και την εξουσία του κεφαλαίου. Αυτή η πολιτική αρπάζει τα σπίτια των ανθρώπων, οδηγεί στην καταστροφή μεγάλο μέρος του λαού. Αυτή η πολιτική δεν μερμετίζεται, δεν διορθώνεται. Χρειάζεται να ανατραπεί από τον ανυποχώρητο αγώνα του λαού που υποφέρει. Να ξέρετε ότι ο λαός δεν έχει προσδοκίες από κανέναν σας. Έχει πείρα από την πολιτική σας. Ούτε ανοχή, ούτε πολύ περισσότερο στήριξη δίνει στην πολιτική που τον καταστρέφει. Δεν το ξεγελάτε με τα καθρεφτάκια, με τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των επιχειρηματικών ομίλων. Ο πύχης των απαιτήσεων ανέβηκε, κύριε Υπουργέ. Απαιτεί ο λαός τις ανάγκες. Φαίνεται από τους αγώνες των εργαζομένων. Από την απεργία 9 του μηνός του Νοέμβρη. Από τις κινητοποιήσεις που γίνονται στους κλάδους. Από τον αγώνα της Κόσκο, της E-Food, των λιπασμάτων, των πετρελαίων. Απαιτεί λοιπόν τις ανάγκες του. Διεκδικεί όσα του στερείται για λογαριασμό του κεφαλαίου. Οι τροπολογίες που καταθέσαμε ως ΚΚΕ και τις απορρίψατε, τις θέτουμε στο εργατικό και συνταξιοχικό κίνημα, στο κίνημα των αυτοπασχολουμένων και των βιοπαλλιστών αγροτών, να γίνουν δική τους υπόθεση, να γίνουν διεκδικήσεις. Ο λαός έχει τη δύναμη να επιβάλλει λύσεις για τη ζωή του και τη ζωή των παιδιών του. Έχει τη δύναμη να γκρεμίσει αυτό το σάπιο σύστημα που του στερεί τη ζωή που δικαιούται. Έχει τη δύναμη, τη γνώση να οικοδομήσει την κοινωνία και την οικονομία που θα ικανοποιεί τις ανάγκες και όχι τα κέρδη. Για αυτή την κοινωνία, τη σοσιαλιστική, παλεύει το ΚΚΕ και απλώνει το χέρι σε όποιον θέλει να συμπορευτεί. Ψηφίζουμε λοιπόν κατά επί της αρχής, γιατί όπως αναδείξαμε μονιμοποιεί τις μεγάλες ανατροπές. Συνεχίζει με τη λογική του εξορθολογισμού ό,τι έμεινε έξω από τις προηγούμενες ρυθμίσεις να ενταχθούν στο αντιδραστικό πλαίσιο, τελειώνω, που έχετε επιλέξει των τριών πυλώνων της ασφάλισης του μοντέλου Πινοσέτ, δηλαδή. Υπάρχουν κάποια άρθρα που σε κάποια θα ψηφίσουμε, ναι, όσα βελτιώνουν έστω και λίγο τη θέση των εργαζομένων και των ασφαλισμένων, και άρθρα που δεν θα σταθούμε κατά, θα είμαστε με το παρόν. Αναφερθήκαμε στην τροπολογία για τη Λάρκο. Είναι έγκλημα που συντελείται αυτό σε αυτή την επιχείρηση στρατηγικής σημασίας. Είναι έγκλημα σε βάρος των εργαζομένων της Λάρκο. Για τους εργάτες γης που έχει την τροπολογία. Πολύ σοβαρό ζήτημα. Κάνουμε τα εξής ερωτήματα. Ποιος είναι ο αριθμός των εργαζομένων που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της καταπαρέκκλησης διαδικασίας της μετάκλησης. Μπορείτε να μας το πείτε. Πόσες αιτήσεις έχουν κατατεθεί, πόσες έχουν γίνει δεκτές, πόσες εκκρεμούν, πόσες αιτήσεις αφορούν εργαζόμενους χωρίς χαρτιά, αυτούς που στον νόμο περιγράφονται ως εργαζόμενοι που δεν έχουν ρυθμιστεί το καθεστώς παραμονής τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πόσα χρόνια ζουν και εργάζονται στη χώρα, τι θα κάνετε όταν λήξει αυτή η παράταση? Κύριε, δεν είναι λύση αυτή που προτείνεται. Η λύση είναι, η μοναδική λύση είναι η νομιμοποίηση των μεταναστών που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας και δουλειά με πλήρη δικαιώματα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.